έξω υπάρχουν τότε αρχείο της διεύθυνσης και βρήκα ό,τι στοιχεία υπήρχε για, για την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή το 1971. Τα στοιχεία ήταν εξαιρετικά λίγα, μεταξύ αυτών ήταν 5-6 φωτογραφίες της εποχής εκείνης. Το θέμα φάνηκε προς την κλήρωση ότι πρέπει κάτι να γίνει με το Γαρδίκι, διότι το ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία ήταν πολύ μικρό. Θα φανταστείτε ότι διαχρονικά κάποια στιγμή ο Μάρκος ανέφερε ότι το Γαρδίκι ήταν επισκοπή. Αργότερα ο Πάρτς απλώς πέρασε το ίδιο, είδε νερά να υπάρχουν έξω από την πύλη του Νικάστου. Δεν λέει τίποτα ιδιαίτερο, κάποιες λεπτομέρειες αναφέρεται σε επιδοδομές. Αλλά σαν Γερμανός, ο οποίος λέει το καθήκον ήταν άλλο και δεν ήταν ούτε αρχιτεκτονικό ούτε αναστατικό, ήταν την εποχή εκείνη, έφυγε. Στο τέλος του 1900. Η υπηρεσία που ασχολήθηκε με το θέμα το 1971, τότε επί εφόρου αρχαιοτήτων του κ. Καρακάκη, το μνημείο με τα σημερινά δεδομένα δεν αντιμετώπισε μία. Δεν αντιμετωπίζεται σαν σύνολο, αλλά αποσπασματικά όταν πρέπει να γίνουν κάτι επίγουσα, επίγοντα αναστηριωτικά σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία του κάστρου. Σήμερα αυτό το στοιχείο σαν δεδομένο, ας πούμε, είναι πολλά θεωρητικά διότι είναι έλλειψη μελέτης πρώτα του ίδιου του κάστρου, δηλαδή να το γνωρίσουν, ας πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα, το σύνολό του. Να γράψουμε κάποια ιστορικά δεδομένα και να συνεχίσουμε κάποιες αναστηριωτικές εργασίες. Η προσπάθεια του κ. Καλλικά, μαζί με έναν αρχιτέκτονα τότε, τον Ρένα, τον Παϊπέτη, κάνει κάποιες ευρωβάσεις. Μέρη της δυνατότητας της εποχής εκείνης θα μπορούσαν να χρειαστούν πιθανώς κάποια στιγμή αργότερα αντιστρέψιμες. Αυτό σημαίνει αναστηριωτικά ότι αν κάτι δεν κάνουμε καλά σε μια συνδεδομένη στιγμή μπορούμε αργότερα να το ξαναδούμε και να το διορθώσουμε. Και ήρθε εκείνη η μέρα που μου βρέθηκε αυτό το έγγραφο για να έρθει εγώ στην Καλλιέργεια. Πήρα το αεροπλάνο βέβαια και με παρουσία της αρχαιολόγου μου Γεβατά την παρουσία της εμπορίας, κατεβήκαμε στο Γαρδίκι. Είχε ένα συνεργείο το οποίο ήδη γνωρόταν από το Δήμο και έδωσε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο που ήταν η αρχή της εργασίας, το οποίο αφορά τη σημερινή πύλη εισόδου στο κάστρο. Εγώ αυτό το συγκεκριμένο διότι αυτές ήταν οι δεδομένες αναλυότητες και τίποτα παραπάνω. Αργότερα, το 2010, ξέρω ότι το 2010... Λίγο πιο δυνατά, λοιπόν, το 2010 με 2015 αποφασίζει η εφορία, κάποια καινούργια απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου να πράξει και να εκτελέσει κάποια έργα. Τα έργα αυτά εκτελέσσαν. Πρόκειται θεωρητικά βέβαια και πρακτικά σε κάποιο έργο να γίνουν κάποιες δημοσιεύσεις. Και το εύκολο βέβαια. Και τότε θα έρθει μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα. Τώρα την παιδιά τη δικιά μου, επειδή τέτοια μνημεία στον ελληνικό χώρο
θεωρητικά έπρεπε να κάπως να παρουσιαστούν στο κοινό ή να αφαιρεθεί κάτι, αυτή τη δυνατότητα που έδωσε πλέον σε σύνταξη πια, να ασχοληθώ με τον Όθερ, με τον Γαρδίκη. Το πρώτο ερώτημα που μου ετέθηκε ήταν τι γενικώς είναι μπροστά για τον Γαρδίκη. Μερικά σας είπα από την αρχή, τα οποία βασικά είναι ελάχιστα. Το δεύτερο είναι, κατά την εκτίμηση τη δικιά μου, ότι έπρεπε να ανατρέξω λιγάκι στο περιβάλλον του κάστρου και να δω ποιος κόσμος μένει στο Άγιο Πατέρα ή στην κύριο περιοχή, με τι ασχολούνται, τι κάνουν και βέβαια μία καλή εικόνα που έδωσε το Ιστορικό Αρχείο της Κερκίνας, ανατρέχοντας τους πρώτους μοντάρους του 16ου αιώνα, που άρχισαν να μου ξεχωρίζουν κάποια πράγματα, τα οποία ήταν μια σαν στην αρχή ενός μύτου, δηλαδή μιας κλωστής, πήρα από την αρχή, και αυτό μου έκανε την πρώτη εντύπωση και κύρια εντύπωση είναι τα ονόματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του Αγίου Μαθαίου και στον Άγιο Μαθαίου. Και βέβαια μιλάω για τα επίθετα, τα οποία σας είναι κοινά για εσάς, όχι πάντα για έναν μακρινό ερευνητή ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο γραφείο στην Κέρκυρα, στην Κέρκυρα, στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Αρμετάκος, όπως ο Στέφανος, υπήρχε ο Βαρακάς, υπήρχε ο Βαρακούλης, υπήρχε Αργυρός, υπήρχε Καφράς. Εκείνο όμως που μου έδωσε μια διαφορετική εικόνα των πραγμάτων ήταν το αρχιακό υλικό, όπως είπα, το 16ο αιώνα, με δύο παραδείγματα, όπου παρουσιάζεται ένας Βαρακούλης, να λέει, δηλαδή ο Πέτρος Βαρακούλης είναι Βαρακού. Και μία Ελένη Βαρακούλη να είναι επίσης Βαρακού. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσεις. Τι σημαίνει ένας Βαρακούλης είναι Βαρακού. Η λέξη Βαρακού, εγώ έκανα την εκτίμηση και είπα ότι είναι το εθνός, είναι η εθνικότητά του. Όταν λέμε είναι Βαρακού, εννοούμε κάποια εθνότητα. Αυτό είναι σε μια άλλη συνέχεια. Δεν βλέπουμε οι Βαρακούλιδες, παρά τους χάρη ο Βίλιος της Ελισάνης, να βρίσκονται, ας πούμε, στον Άγιο Μαθαίο. Πώς δηλαδή από μισθοφόροι κατά κύριο λόγο της αυτοκρατορικής φοράς, κατά δεύτερο λόγο βέβαια ενίσχυση κάποιων στρατευμάτων, πώς αυτοί παρουσιάζονται. Οπότε μπαίνει το θέμα, ιστορικά πλέον να δούμε, ότι υπάρχει πιθανότητα Βαρακούλιδες και όλοι οι άλλοι Αρμενιάρκηδες κτλ. Να βρίσκονται όλοι αυτοί ξαφνικά μαζί στον Άγιο Μαθαίο.